Η επόμενη μεγάλη τάση στην οικονομία και στην τεχνολογία είναι το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάνω από το blockchain, πάνω από όλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε δει τεράστια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε δει να αναπτύσσονται πολεμικά drones που μπορεί να εξαφανίσουν μια ολόκληρη χώρα, αστυνομικά σκυλιά, ανθρώπινα robots που μπορείς να έχεις μια συζήτηση, λες και μιλάς με έναν κανονικό άνθρωπο. Και τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει μια τεράστια επανάσταση από την εταιρεία που λέγεται OpenAI, ChatGPT, που είναι μέρος της εταιρείας αυτής, με co-founder και τον Elon Musk και τα πιο έξυπνα μυαλά αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην τεχνολογία και στη μηχανή εκμάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου έχουν φέρει μια τεράστια επανάσταση. Σε 5 μέρες αυτή η εταιρεία απέκτησε πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες και τη στιγμή που μιλάμε έχει ήδη πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες και έχει κρασάρει και το ίδιο το site και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος. Μιλάμε για μια τεχνητή νοημοσύνη που έχει φέρει επανάσταση στην γνώση. Μια μηχανή εκμάθησης όπου μπορείς να συζητήσεις, μπορεί να σου δώσει λύσεις σχεδόν στα πάντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ζωή. Απλώς συζητώντας μαζί του, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι εσείς δεν έχετε κάνει ακόμα και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο στο κανάλι αυτό. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, links όλα στην περιγραφή του βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί δεν κρατιέμαι. Αυτό που έχω δει ότι κάνει το OpenAI είναι πραγματικά εξωπραγματικό και δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα μπορούσε να βγει κάτι τέτοιο. Ας τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα και να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Πρώτον, έχουμε μια εταιρεία που έχει φτιαχτεί από τον Sam Altman, έναν κορυφαίο επιστήμονα πάνω στη τεχνολογία, και τον Elon Musk σαν co-founder, και επίσης έχουν προσλάβει τους μεγαλύτερους expert πάνω στη τεχνολογία και στη μηχανή εκμάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να κάνουν τι? Για να κάνουν λοιπόν μια μηχανή εκμάθησης, learning machine, όπου μπορεί να σου δώσει απαντήσεις σχεδόν στα πάντα στη ζωή, συγκεντρώντας πληροφορίες από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάποιος θεός που θα πατήσει ένα κλικ και θα σου λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά σκεφτείτε το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες σε βιβλία, σε ταινίες, σε βίντεο, στη Google, στη Wikipedia. Εάν κάποιος γράψει αυτή τη στιγμή στη Google τι έγινε στον Αφγανιστάν πέρσι, θα το βγάλει πιθανόν 100 εκατομμύρια αποτελέσματα και θα χαθεί σε όλο αυτό και δεν θα ξέρει τι πραγματικά έγινε, γιατί κάποιες φορές μπορεί να δει απόψεις, κάποιες φορές απλά κάποιες πληροφορίες. Και ποια είναι η διαφορά με το ChatGPT? Μπορεί να γράψει σε αυτό απλώς τι έγινε εκεί και να γράψει να ζητήσει μια σύνοψη και να του δώσει ακριβές απαντήσεις σχετικά με αυτό. Και το πώς ακριβώς λειτουργεί θα σας το πω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται για να γίνει κατανοητό, χωρίς να μπούμε στο κομμάτι της τεχνολογίας. Είναι σαν να έχεις αυτή τη στιγμή, σαν να έχεις μια τεράστια εταιρεία και να χρειάζεσαι 10, 15, 20 expert, όπου θα κάνουν αναζήτηση για σένα σχετικά με ένα θέμα. Δηλαδή, τι σημαίνει με την κουλτούρα στην τάδε χώρα, και να κάνουν μια έρευνα και να συγκεντρώσουν ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει για σένα και μπορείς να το πεις εσύ ότι θέλουν μια σύνοψη με 100 λέξεις, θέλουν μια μακροσκελή ανάλυση για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, θέλω να δω τα 5 καλύτερα πράγματα σχετικά με αυτή τη χώρα ή τα χειρότερα εγκλήματα σχετικά με αυτή τη χώρα και θα σου συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή σχετικά με αυτό και θα στα καταθέσει λοιπόν εκεί. Και είναι λοιπόν σαν να έχεις τα πιο έξυπνα μυαλά που μπορούν να σου δώσουν απάντηση σε 1 με 2 λεπτά. Απλώς κάνοντας μια ερώτηση, ακριβώς έτσι όπως τη θέλεις. Το ChatGPT μπορεί να σου γράψει τραγούδι, μπορεί να σου γράψει τραγούδι σε 1 λεπτό, έτσι όπως το θέλεις εσύ. Μπορείς να το πεις, γράψε ένα τραγούδι όπως θα έγραφε ή όπως το τραγουδάει ο τάδε rapper, trapper ή ξέρω εγώ, σαν την, όπως τραγουδάει, και να στο κάνει και όπως θα το τραγουδούσε η J-Lo, ή να κάνει αυτό ή να κάνει εκείνο, και θα σου βγάλει ακριβώς αυτό. Και αυτό έχει τα θετικά του, αλλά έχει και τα αρνητικά του, γιατί θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και θα υπάρχει μια αναδιαμόρφωση το πώς λειτουργεί η τεχνολογία, το content και πάρα πολλά άλλα πράγματα από εδώ και πέρα. Εδώ είδαμε ακόμα και απειλές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τα παιδιά να μην χρησιμοποιούν το AI. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία μπορεί να δώσουν απαντήσεις συνήθως σε διάφορα θέματα, αλλά όχι όμως σε αυτό το επίπεδο όπως είναι το OpenAI αυτή τη στιγμή. Και υπήρχαν απειλές ότι μην χρησιμοποιήσετε αυτό στο σχολείο, στις απαντήσεις στα τεστ σας, γιατί δεν θα φανεί, δεν θα σαν έγκυρο κτλ. Κάτι το οποίο δεν μπορούν όμως φυσικά να ελέγξουν. Απλά προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο από το να μην το κάνει. Και μιλάμε λοιπόν για κάτι το οποίο είναι ήδη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι το οποίο
θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ξεκίνησε και απέκτησε πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες σε 5 μέρες, κάτι το οποίο δεν έχει να καταφέρει να κάνει καμία εταιρεία στον κόσμο, ούτε Facebook, ούτε Google, ούτε Twitter, ούτε καμία απολύτως εταιρεία στον κόσμο μέχρι στιγμής, τέτοια ανάπτυξη, και σε μερικές εβδομάδες έφτασε από 0 στα 29 δισεκατομμύρια αξίας. Η Microsoft θέλει να επενδύσει και μάλλον θα επενδύσει 10 δισεκατομμύρια στην συγκεκριμένη εταιρεία και θα έχει και το 49% των μετοχών, γιατί έχει δει και την δυναμική και είναι και έξυπνη εκεί στη Microsoft. Έχουν κάνει καλές επενδύσεις, θα λέγα, τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον. Κάποια στιγμή είχε κοινοποιήσει και ο Σιζή στο Twitter και είχε ρωτήσει στο ChatGPT για το πώς θα έπρεπε να είναι ένα σωστό ανταλλακτήριο, και η αλήθεια είναι ότι οι απαντήσεις που είχε δώσει το ChatGPT ήταν τέλειες. Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Okay. Και αν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα βίντεο, θα μπορούσε να βρει περιεχόμενο εύκολα με αυτό. Αν θέλει να γράψει ένα άρθρο, θέλει να γράψει, ας πούμε, να φτιάξει ένα περιεχόμενο σε σχέση με το καιρό, με τα ταξίδια, πάνω στην οικονομία, μπορεί να σου κάνει πρόβλεψη αυτό το ChatGPT για να σου πει, ας πούμε, τι αναμένεται να κάνει η Fed σύμφωνα με ό,τι έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής. Να σου δώσει την πιο έγκυρη ενημέρωση και απάντηση πάνω σε αυτά που θα τον ρωτήσεις. Και όπως είπα πριν, δεν είναι μια μηχανή που είναι Θεός και σου έχει τις απαντήσεις για όλα και τέλος, γιατί βασίζεται πάνω στις απαντήσεις που έχουν δώσει οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά όταν προσπαθείς να πάρεις απαντήσεις σε διάφορα θέματα και να πάρεις πληροφορίες, έχουμε δει λοιπόν και πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές να φιλτράρεις και να συγκεντρώσεις αυτό που χρειάζεται, έτσι ώστε να μάθεις ότι σου χρειάζεται εκείνη τη στιγμή ακριβώς αυτό που θέλεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Και κάποιες φορές για να βρεις κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί να είναι τόσο μικρό και απλό, μπορεί να χρειάζεται να ψάχνεις μέρες και εβδομάδες και μήνες μέχρι να βρεις αυτό το ακριβώς πράγμα που ήθελες. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή φτιαχτεί σε ένα απίστευτο υψηλό βαθμό και συνεχώς θα εξελίσσεται και θα γίνεται ακόμα καλύτερο και καλύτερο, και πιθανόν αργότερα να είναι σε διάφορες άλλες μορφές που μπορεί να είναι σε γυαλιά, μπορεί να μπει και σε άλλες συσκευές που μπορείς να του μιλάς και να σου απαντάει, ή μπορεί να έρχεται στο αυτοκίνητο, και τέλος πάντων σίγουρα θα εξελιχθεί και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι μέχρι στιγμής. Αλλά ακόμα και αυτό, το να μπορείς να κάνεις chat και να σου δώσει σχεδόν ό,τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή, είναι ένα απίστευτο εργαλείο, ένα απίστευτο χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά. Γιατί μπορεί να δώσει, ας πούμε, τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Από την άλλη, θα χαθούν εργασίες από τους copywriters και πάρα πολλούς άλλους. Σκεφτείτε ότι άμα κάποιος ήθελε, ας πούμε, έναν νομικό σύμβολο για να φτιάξει μια εταιρεία στην Αμερική ή στην Αγγλία, θα μπορούσε απλώς να κάνει chat με αυτό το AI και να παίρνει τις απαντήσεις που χρειάζεται και να μην χρειάζεται καν ένα νομικό σύμβολο και να πληρώσει χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και αυτή τη στιγμή αυτή η εταιρεία αναμένεται να είναι από τις εταιρείες που θα φτάσει αξία ενός 3 εκατομμύριου τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Και η συγκεκριμένη λοιπόν, επειδή έχει φτιαχτεί από τους καλύτερους μέχρι στιγμής και έχει γίνει μια τεράστια εργασία σε αυτό, και φαίνεται ότι γίνεται επένδυση και το αγκαλιάζουν τα μεγαλύτερα μυαλά του πλανήτη αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανόν είναι να είναι κάτι όπως είναι η Google, ας πούμε, για το ίντερνετ, να είναι και αυτό το OpenAI για το AI για πολλά χρόνια, ας πούμε. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες ανταγωνιστικές προσπάθειες, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτιάξει και κάποιος άλλος κάτι άλλο, γιατί πάντα το έχουμε δει αυτό, ότι κάποιος φτιάχνει εδώ και κάποιος άλλος λέει όχι, αυτό είναι καλύτερο και okay. Αλλά anyway, αυτό λοιπόν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα φέρει τεράστια επανάσταση ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο ζούμε τα επόμενα χρόνια, που είναι ήδη αυτή τη στιγμή στην αγορά και χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους. Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο εδώ και αρκετές μέρες, αλλά ήθελα να το χρησιμοποιήσω, να το δοκιμάσω ταυτόχρονα και να κάνω κάποια πειράματα καθώς έκανα το βίντεο και να σας το δείξω live. Όμως αυτή τη στιγμή είναι over capacity, δεν είναι διαθέσιμο καν να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν είναι overloaded. Δεν είχαν προβλέψει πιθανόν να υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση και υιοθέτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν μπορούμε καν να το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό θα λειτουργήσει με μια συνδρομή που θα είναι, νομίζω, 60-70 ευρώ ή δολάρια το μήνα. Και φυσικά, okay, αναμένεται να κάνει λοιπόν τεράστια επανάσταση, γιατί μπορεί να σου λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό το να σου δώσει απάντηση σε 1 με 2 λεπτά στα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται είναι πραγματικά αδιανόητο. Δεν το είχα σκεφτεί καν αυτό το πράγμα. Και ειδικά το ότι θα το είχαμε, ας πούμε, τόσο γρήγορα.
Στο μέλλον, ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε απίστευτη εξέλιξη πάνω στην τεχνολογία και θα δούμε πολύ παραπάνω πράγματα, αλλά το ότι θα το είχαμε τόσο γρήγορα δεν το περίμενα πραγματικά με τίποτα. Όλα ωραία και όλα καλά με την εταιρεία και με τις απαντήσεις και όλα αυτά, αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να κάνει ο καθένας από εμάς. Όπως έχω πει επανειλημμένα, θα πρέπει να οπλιστείτε με γνώση, να είστε ενήμεροι για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην τεχνολογία, στην εξέλιξη, στα χρήματα, στο ψηφιακό κόσμο, είτε λέγεται blockchain, είτε λέγεται AI κτλ. Και να δείτε λοιπόν τη τάση, να δείτε προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα και να ετοιμαστείτε να αγκαλιάσετε αυτή τη τάση και να το εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο. Προσωπικά θα το αξιοποιήσω, θα το ξεκοκαλύσω όσο μπορώ με όλες μου τις δυνάμεις. Κάντε το και εσείς ελεύθερα. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς το έχουν φτιάξει. Πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας από εσάς, είτε λοιπόν για τη δημιουργία περιεχομένου, είτε για διάφορα πράγματα που θέλει να λύσει προβλήματα για να φτιάξει κάτι στη ζωή του. Μπορεί κάποιος να θέλει να φτιάξει μια εταιρεία, να θέλει να γράψει ένα τραγούδι. Δεν νομίζω να θέλει να γράψει τραγούδι απαραίτητα με αυτό, αλλά anyway. Θα το δοκιμάσετε λοιπόν για διάφορους λόγους και δεν είναι ότι θα μας δώσει τη λύση αυτό και θα μας σώσει το OpenAI και το ChatGPT, που πιθανόν να, πραγματικά να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλη διευκόλυνση και λύση και εξοικονόμηση σε χρήματα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά μπορεί κάποιος να δει αυτό ακόμα και σε πιο ευρεία κλίμακα και να δει λοιπόν και άλλα πράγματα να συνδέονται με το AI και να δουλέψει από τώρα σε αυτό που θα έρθει στο μέλλον. Που είναι ήδη εδώ, αλλά okay, μέχρι να το χρησιμοποιήσει και η γιαγιά μου και να κάνει, που δεν ζει αυτή τη στιγμή, αλλά okay, τρόπος του λέγει, μέχρι να το χρησιμοποιήσει λοιπόν και να ψάξει τι γίνεται εκεί στο Ντουμπάι, πώς τρώνε τα βράδια ή το πρωί, δεν έχουμε φτάσει λοιπόν ακόμα στη μαζική υιοθέτηση, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί λοιπόν υπάρχει ακόμα περιθώριο να αξιοποιήσετε αυτές τις τάσεις. Θέλει λοιπόν ταχύτητα, μελέτη, κατανόηση και από τη δική μου την πλευρά θα κάνω το καλύτερο να σας βοηθήσω, να σας κρατάω ενήμερος με τέτοιες εξελίξεις, γνώση. Έχω φτιάξει και την Ακαδημία με στόχο να εκπαιδεύσω και να σας δώσω γνώση σε διάφορα σημαντικά θέματα που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.